Τούρκοι ψαράδες έφτασαν μια ανάσα από το νησί της Ψερίμου. Όπως καταγγέλουν Έλληνες αλληλείς, ενώ εκείνοι τους ζητούσαν να φύγουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, το λιμενικό δεν πλησίασε το σημείο παρά τις εκκλήσεις τους. Προκαλούν και πάλι οι Τούρκοι ψαράδες στο Αιγαίο. Όπως καταγγέλουν αλληλείς της Καλύμνου, έφτασαν να ψαρεύουν μόλις λίγα μέτρα από την Ψερίμο. Αυτό το δεύτερο σκάφος του τουρκικού που τραβάσαμε στην περιοχή μας. Μιλάμε ένα μίλιο από τις ακτές της Ψερίμου και κατεβαίνει προς την Κόπο, στην Αμόγλωσσα. Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Αλλά δυστυχώς καμία ανταπόκριση από τα δικά μας μέσα. Βλέπω ότι είναι ανενόχλητη και μας βγάλω και φωτογραφία. Δηλαδή βρισκόμαστε τώρα στην ΕΟΥ. Τι να πω και εγώ, δηλαδή έχουμε αυτή την απελπισία όλοι μας. Όλοι μας. Δηλαδή, αν πιάσω εγώ από τον Εύρο και κατεβαίνει κάτω, είμαστε απελπισμένοι όλοι στο θέμα αυτό. Το περιστατικό σημειώθηκε παραμονή της Εθνικής Επετείου με τους Έλληνες ψαράδες να επισημαίνουν πως είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Ρε παιδιά, εδώ τι κάνετε εδώ πέρα, τι κάνετε εδώ, δεν πάτε μέσα δουλέψτε, εδώ είναι Ελλάδα εδώ, δεν είναι Τουρκία. Ο 65χρονος ψαράς που τράβηξε και το σχετικό βίντεο υπογραμμίζει πως κάλεσε το λιμενικό δίχως όμως ανταπόκριση. Ρε παιδιά, βγάλτε ένα βίντεο να στείλουμε στην ΚΟ, έστω να δουν τι το γίνεται, να μην νομίζω ότι μιλάμε στα τηλέφωνα και λέμε ψέματα. Και αναγκάστηκα λοιπόν και πήρα την ΚΟ τηλέφωνο και τους είπα παιδιά αυτό και αυτό γίνεται. Μου λέει είναι η περιοχή της Καλύμνου. Δεν είναι η περιοχή δική μας για να φύγουμε με τον Πλωδό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ελέγξουμε το πράγμα. Ούτε και αυτοί βγήκαν έξω. Μιλήσαμε με ανθρώπους που είναι πάνω στο κέντρο παρακολούθηση και μας λένε παιδιά εμείς είμαστε λιμενικοί, παίρνουμε διαταγές. Δεν είμαστε υπόγειοι. Δεν τρέπεστε. Ο Αντένα επικοινώνησε με το αρχηγείο του λιμενικού που αρνήθηκε να σχολιάσει τις καταγγελίες καθώς υποστηρίζει πως δεν είναι καταγεγραμμένο κανένα τέτοιο περιστατικό στην περιοχή.